Έπαρχε σήμερα, σας επισκέφθηκαν οι κάτοικοι της Λάμπης. Και αν τα προβλήματα που σας έθεσαν και από την πλευρά σας, από την πλευρά του επαρχείου, ποια είναι η λύση και αν μπορεί να δοθεί μια λύση. Πιστεύω σήμερα άκουσα τους κατοίκους. Άμεσα θα κάνω επαφή με τον Περιφερειάρχη. Ήδη, όπως είπα, έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Ποιες είναι αυτές? Το περασμένο. Οι τρόποι αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Μάλιστα. Δεν μπορεί και θα είναι συνέχεια. Το πρόβλημα θα μεγαλώνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να λίγο στέψουν. Καθημερινά θα έρχονται όλο και περισσότερο. Θα ουξύνεται το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πήραμε κάποιες αποφάσεις, ας πω μετά πώς μπορεί να επιληθεί και θα σταλούν στο Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για τους μετανάστες εδώ. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και το ξενοδοχείο, η τράπεζα το προχώρησε στο Υπουργείο Μετανάστευση για 3 μήνες από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Αυτό που κάνω εγώ είναι να πάω να δώσω νερό σε 5-6 τουαλέτες και μερικές μπουζιέρες για να μπορέσουν. Μου το ζήτησε ο Υπουργός. Από εκεί πέρα παρέδωσε το κλειδί στην τράπεζα Πειραιός, μετά τα υδραυλικά που βάλανε εκεί για να έχουν ένα νερό. Από εκεί πέρα δεν έχω αρμοδιότητα να κάνω κάτι άλλο. Μεταφέρω τα προβλήματα εκεί που πρέπει. Σήμερα θα επικοινωνήσω, αν μπορέσω να πιάσω και την κυρία Χρυσοδροπούλου, να μεταφέρω το πρόβλημα και τα προβλήματα των κατοίκων εκεί και την περιφέρεια. Αυτό μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ, σαν έπαρχος, να πω φύγετε, αδειάστε το χώρο. Δεν έχει παρακολουθεί σε εμάς. Αν είχαμε εμείς το χώρο, μπορούσαμε να τους βγάλουμε. Δεν έχει παρακολουθεί σε εμάς. Είναι στο Υπουργείο Μετανάστευση, κυρία Χρυσοδηλοπούλου. Άρα δεν. Γνωρίζετε εσείς αν υπάρχει κάποιος άλλος χώρος, έτσι αυτό ώστε. Αυτό που υπόθηκε από τον διευθυντή του Υπουργείου Μετανάστευση, πήγαν σε κάποιο στρατόπεδο. Εγώ δεν ήμουν παρόν, με ενημέρωσε. Και σκέφτονται να κάνουν εκεί ένα κέντρο πρώτης υποδοχής. Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέρω, αυτό θα αργήσει για να γίνει μια τέτοια ενέργεια. Από ό,τι ξέρω θέλει κάποιους μήνες, 8 μήνες από ό,τι ενημερώθηκα. Άρα το πρόβλημα δεν μπορεί να περιμένει 8 μήνες. Πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση. Εσείς, σαν έπαρχος, η βοήθειά σας έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση, πού μπορείτε να απευθυνθείτε? Ακούστε, επειδή η περιφέρεια δεν έχει δυνατότητα να δώσει ούτε ένα ευρώ να τους πάει κάπου αλλού. Δεν έχει δυνατότητα. Όχι, δεν έχει χρήματα. Δεν έχει αρμοδιότητα από το κράτος. Άρα εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκκλήσεις στα Υπουργεία, να παρακαλέσουμε να γίνει κάτι από το Υπουργείο. Δεν είναι θέμα που μπορούμε να το επιλύσουμε εμείς. Κάνουμε όμως κάθε προσπάθεια να επιληθεί. Πραγματικά έχουν δίκιο οι κάτοικοι της περιοχής. Γιατί το ζω και εγώ εδώ πέρα περίπου από την πρώτη μέρα που είμαι εδώ. Ξέρω την κατάσταση. Αλλά ο καθένας νομίζω έχει το μερίδιο της ευθύνης του. Εγώ θα κάνω σήμερα αυτά που πρέπει να κάνω. Άκουσα τα προβλήματα. Είναι εξοργισμένοι οι κάτοικοι. Έχουν δίκιο. Από εκεί πέρα θα κάνω αυτό που μπορώ, τη δυνατότητα που έχω. Μέσω περιφέρειας και θα κάνω και επαφή με το Υπουργείο. Έρχονται και την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας. Πιστεύω να βρούμε μια λύση. Ποιος Γενικός Γραμματέας? Του Υπουργείου Μετανάστευσης. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Διαχείριση ανθρώπινων. Μάλιστα. Αυτό μπορώ να κάνω. Καταλαβαίνω τους κατοίκους της περιοχής. Ό,τι μπορώ να κάνω. Δεν έχω όμως πολλές δυνατότητες. Υπεύθυνο είναι το Υπουργείο και η παρέμβαση του Υπουργείου μπορεί να πείσει είναι ο βουλευτής μας εδώ, αν μπορείς να κάνει κάτι με την Υπουργό Μετανάστευση. Μάλιστα.